γιατί είναι σημαντικό το έργο του Γκοντάρ. Γιατί νομίζω ότι ο Γκοντάρ ξαναέφερε τον κινηματογράφο στις αρχές του. Επειδή ο κινηματογράφος είναι μια καινούρια γλώσσα στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν κουβαλούσε το βάρος που έχει η λογοτεχνία, η ζωγραφική, όλες αυτές τις παλιές τέχνες. Από μόνη της είναι μια μοντέρνα τέχνη. Και έτσι ξεκίνησε ο Μελιές, ο Γκριφίθ, ο Άιζενστάιν, ο Βερτόφ. Δημιούργησε μια μοντέρνα γλώσσα, γιατί ήταν μοντέρνο σύγχρονο το μέσο. Άρα ο κινηματογράφος ξεκίνησε σαν μια καινούρια γλώσσα. Στη συνέχεια θέλησε να αποδείξει ότι μπορεί να μιλήσει με την παλιά γλώσσα του μυθιστορήματος, την αφηγηματικότητα κτλ. Και έπρεπε να ξαναέρθει η περίφημη Nouvelle Vague και ο Γκοντάρ ιδιαίτερα για να μας ξαναθυμίσουν ότι ο κινηματογράφος είναι ένα νέο μέσο και μόνο έτσι μπορεί να μιλήσει ουσιαστικά και σωστά. Αυτή είναι η δική του γλώσσα. Ναι, η πιο πρόσφατη είναι το περασμένο καλοκαίρι που κάθισα μόνος μου και είδα το αρσενικό θηλυκό. Είχα την αίσθηση να ξαναδώ μια ταινία του Γκοντάρ και κάτι ήδη σημαίνει αυτό. Και μου δημιούργησε το ίδιο αίσθημα έλξης και απόθεσης κάθε φορά όταν έβλεπα παλιά τις ταινίες του Γκοντάρ. Δηλαδή κάτι πολύ ερεθιστικό, κάτι φρέσκο, κάτι άμεσο και ταυτόχρονα όλες αυτές οι αναφορές του, με αυτή η τάση που έχει του να έχει τσιτάτα συνεχώς και όλα αυτά τα οποία με εκνευρίζουν. Η τελική γεύση όμως είναι κάτι που σε βάζει σε κινηματογραφικές σκέψεις, σου δημιουργεί ερεθίσματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, μου άρεσε αυτή τη φορά πάρα πολύ μια αίσθηση αθότητας που διέκρινα στους χαρακτήρες, στα πρόσωπα και το βρίσκω κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ένας κινηματογράφος που δείχνει τις ανθρώπινες υπάρξεις από την πλευρά της αθότητας τους, όσο και να είναι πολύπλοκες στο επίπεδο της σκέψης οι αναφορές του, τα πρόσωπα του, οι χαρακτήρες του έχουν μια καθαρότητα, μια αθότητα και αυτό με συγκίνησε. Ναι, είχα μια όχι άμεση, έμεση σχέση με τον Γκοντάρ, γνωρίζοντας και επειδή παρακολουθούσα τα σεμινάρια του, τα κινηματογραφικά, τον Ερικ Ρομέρ, με τον οποίο συνδέθηκα και με μια σχέση φιλίας και έρθει στην πρώτη μου παρουσία παράσταση στο Παρίσι και είχαμε αποκτήσει μια σχέση μακροχρόνια και μάλιστα όταν τελείωνε το σεμινάριο διασχίζαμε το πάρκο του Λουξεμβούργου και μιλάγαμε για όλα τα κινηματογραφικά και πολύ συχνά η αναφορά ήταν στις ταινίες του Γκοντάρ εκείνης της εποχής, δεκαετία του 70, που είχε εγκαταλείψει ήταν η περίοδος που είχε εγκαταλείψει τη κλασική κινηματογράφηση, δούλευε με βίντεο και μιλάγαμε συχνά για αυτόν, τις ταινίες, την προσωπικότητά του. Ο Ρομέρ ήταν μια εξαιρετική μορφή της Nouvelle Vague και τον θεωρώ πολύ σημαντικό για μένα δημιουργό. Ο Γκοντάρ έχει κάνει μια μικρή τινεούλα προς τιμήν του Ρομέρ, ένα μικρό ντοκιμαντέρ. Και πραγματικά νομίζω ότι ο Ρομέρ ήταν ένας άνθρωπος πολύ διακριτικός, αλλά που άφησε ένα πολύ ισχυρό στίγμα στο γαλλικό κινηματογράφο. Νομίζω ότι επειδή πράγματι υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις, επειδή ένας άνθρωπος που ψαχνόταν συνέχεια και άλλαζε μονοπάτια δρόμου στον τρόπο να κάνει σινεμά, σίγουρα η πρώτη περίοδος που είναι η πιο χαρακτηριστική του, το τέλος της πρώτης περίοδου, όπου εντάστηκε το αρσενικό θηλυκό, δύο-τρία πράγματα που ξέρω για αυτήν, είναι ταινίες πολύ ουσιαστικές, όπου εκεί ο κινηματογράφος του αποκτά και μια πολιτική διάσταση μαζί με τον πειραματισμό, τον αισθητικό. Νομίζω αυτές είναι οι ταινίες που βρίσκω τις πιο ενδιαφέρουσες. Με το Weekend επίσης, που είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες του Γκοντάρ. Και μετά, σίγουρα από τη δεκαετία του 80, όταν ξαναεπιστρέφει στον κινηματογράφο, οι πρώτες του ταινίες όπως το Sauve qui peut la vie, που δεν ξέρω πώς το μεταφράζουμε αυτό στα ελληνικά, ο σώζον εαυτό σωθεί το τη ζωή, κάπως έτσι, δεν ξέρω πώς έχει μεταφραστεί αυτή η ταινία στα ελληνικά, δεν ξέρω καν αν έχει παιχτεί εδώ. Όπου εκεί ξαναβρήκε την κινηματογραφική του γλώσσα της πρώτης περίοδου, με ένα πιο υπαρξιακό, πιο προσωπικό τόνο. Από αυτή την περίοδο, της δεκαετίας του 80, έχω δει 2-3 ταινίες, το Passion, την ταινία που σας ανέφερα πριν,
μου μένουν κάποια πλάνα. Μου μένει ιδιαίτερα ένα πλάνο. Αυτοκίνητα να διασχίζουν νύχτα την πόλη και να φωτίζουν την άσφαλτο με τα φώτα τους. Αυτό είναι σημαντικό. Πολλές φορές από τις ταινίες δεν μας μένει τίποτα ή μια αίσθηση ή ένα πλάνο. Και το θεωρώ σημαντικό γιατί αυτή την τέχνη είχε ο Γκοντάρ και έχει το να παρατηρεί με έναν οξύ τρόπο τον κόσμο που μας περιβάλλει. Και έτσι ένα πράγμα που βλέπουμε κάθε μέρα, δηλαδή αυτοκίνητα να διασχίζουν την άσφαλτο τη νύχτα, να καταφέρει να μας το κάνει μια εικόνα που μένει. Νομίζω είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να μας μεταφέρει ο κινηματογράφος. Και τότε από αφηγηματικός γίνεται ποιητικός, δηλαδή καταφέρει να μας φυστήσει την προσοχή, να μας πει κοιτάξτε εδώ, αυτό το πράγμα που περνάμε δίπλα του κάθε μέρα, τι ωραίο μπορεί να είναι. Νομίζω αυτό μπορεί να συγκρατήσω, εγώ προσωπικά από τον Γκοντάρ, αυτό που με τελικά μπορώ να συγκρατήσω περισσότερο και που θα έλεγα ότι μπορεί να λείπει από τον ελληνικό κινηματογράφο, είναι η έλλειψη σοβαροφάνειας. Η σοβαροφάνεια είναι ο θάνατος της τέχνης, σε όποια της μορφή, στον κινηματογράφο ιδιαίτερα. Ο Γκοντάρ είναι ένας άνθρωπος ελεύθερος, ένας άνθρωπος που αυτοσαρκάζεται, που παίρνει ρίσκα, που δοκιμάζει πράγματα. Είναι το αντίδοτο στη σοβαροφάνεια. Εμείς εδώ ως απόγονοι των τραγικών της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας πολύ συχνά πάσχουμε από σοβαροφάνεια, που είναι βέβαια και το αντίθετο της σοβαρότητας. Έτσι. Άρα είναι καλό ο Γκοντάρ να διδάσκεται στις σχολές. Είναι καλό να εμπνέονται και να τον βλέπουν οι Έλληνες σκηνοθέτες, γιατί έχουμε αυτή την ιδιαίτερη τάση στο να τίνουμε προς τη σοβαροφάνεια. Δεν είμαι κινηματογραφόφιλος και δεν το λέω επειδή μιλάμε στο πλαίσιο ενός αφιερώματος για τον Γκοντάρ, που θα μπορούσε πολύ καλά να πει αυτή τη φράση, πάντα. Αλλά πραγματικά δεν είμαι κινηματογραφόφιλος και δεν με ενδιαφέρει ο κινηματογράφος. Με ενδιαφέρουν πράγματα που περνάνε μέσα από τον κινηματογράφο. Άρα θέλω να πω δεν παρακολουθώ τα πάντα και συστηματικά. Μπορώ να πω έτσι ότι αυτό σίγουρα που μπορώ να δω σαν συνέχεια του Γκοντάρ είναι όλοι αυτοί οι νεαροί με τα κινητά τηλέφωνα στα τα παιδιά, στα γυμνάσια και στα λύκεια που κάνουν ταινιούλες και που έχουν αυτή την ελευθερία, δηλαδή αυτό που ο ίδιος από την αρχή και στην δεύτερη περίοδο του ιδιαίτερα που έκανε βίντεο πολύ μπροστά από την εποχή του, δεκαετία του 70, αυτή την ελευθερία έχει διαχυθεί τώρα σε όλη αυτή τη γενιά, τις γενιές τις νεότερες, όπου με ένα κινητό τηλέφωνο μέσα στα λύκια, στις παρέες, στα σπίτια, στείνουν ταινιούλες που πολλές φορές είναι εξαιρετικές. Όσο μου έχει τύχει να δω από κάποιους νεότερους φίλους, συνεργάτες, τέτοια δείγματα γραφής ή από το YouTube, τα ζηλεύω. Βρίσκω, ας πούμε, ότι έχουν πραγματικά καταφέρουν και πιάνουν στιγμές της πραγματικότητας με έναν τρόπο τόσο ελεύθερο που είναι όλοι μικροί ιδιοφύης Γκοντάρ. Θα το ρωτούσα στα γαλλικά του Βαμπιάν. Αυτό.